Σπυρόπουλο. Από κάποια με μία προσπάθησε να τροφοδοτήσει τον Χρυσοδουλόπουλο. Ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι με τον Ήλιτς. Καρακούνης βλέπει την πρόθεση του Σπυρόπουλου και προσπαθεί να του περάσει την μπάλα. Πανέξυπνα ο Αράβ. Την έκανε δική του. Προσπαθεί να ανοίξει την άμυνα της Λάρισσας. Ο Αράβ, πρώτη του Ρουκάβινα, παραχωρεί το δεύτερο κόρνερ του Παναθηναϊκού στο 7ο λεπτό. Από την προσπάθεια του Μπράις Μουν. Εδώ με το κεφάλι ο Αράβ. Παραχώρησε το μπάλας. Και σε αυτό βοηθάει και ο Χρυστοδουλόπουλος, ο οποίος παίζει πάνω στη γραμμή με αποτέλεσμα να δημιουργεί χώρους επί της ουσίας στους μέσους του Παναθηναϊκού παίζουν στον άξονα για να μπορέσουν είτε να κάνουν διείσδυση είτε να απλώσουν το παιχνίδι. Αλλά και αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον Γιάννη Σκόκα. Κλασικού ανασταλτικού μέσου και όχι οι δύο. Συγκεκριμένα ο Καραγκούνης που παίζει στη θέση του Σιμάου είναι πολύ καλύτερος. Ο Πασέρας τον... Με τον Μπουκουβάλα απέναντί του βοηθάει και ο Φωτάκης στο μαρκαρισμά του. Ο Αράμπ. Άνοιγμα του Καραγκούνη για τον Σαλπικίδη. Έχει τον Αράμπ δίπλα του. Χρυστοδουλόπουλος. Σαλπικίδης βάζει την προβολή ο Μαροκινός. Σπυρόπουλος. Τώρα Καραγκούνης. Γκάμπριελ. Ζιμπέρτο Σίλβα με το αριστερό, η μπαλιά για τον Σαλπικίδη που είναι πιο γρήγορος τον Φεράρι, αλλά ήταν πιο σωστά τοποθετημένος ο Αργεντινός. Ο Αράμπ διορθώνω. Τώρα του Μέρ. Καλή δουλειά από τους Γκάμπριελ και Μουν στη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Καραγκούνης με τον Γκάμπριελ που είναι αρκετά κινητικός ο Ρουκάβινα. Σε επίδειξη αλτροϊσμού έβγαλε για τον Σαλπικίδη η σέντρα. Ο Αράμπ απομάκρυνε. Λάθος του παραπιέστηκε από τον Χρυστοδουλόπουλο που τώρα θα πάρει την μπάλα από τον Καραγκούνη και έχει πάρα πολύ χώρο. Ο Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλος, ο Ρουκάβινα είναι στην περιοχή. Απέφυγε τον Ιγκλέσιας. Θέλησε να τελειώσει μόνος του την προσπάθεια. Μοναδικό κέρδος στο κόρνερ σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και ο Χρυστοδουλόπουλος ζήτησε συγγνώμη από τους συμπαίκτες του. Έκανε ένα κοντρόλ παραπάνω. Αυτό. Σήκωσε χωρίς λόγο την μπάλα ο Ρουκάβινα. Φεράρι με τον Αράμπ. Πολλά προβλήματα αντιμετώπισαν στο πρώτο ημίχρονο. Προωθεί το Μαροκινός. Ψάχνει τον Τζουράφσκι. Αφήνει έξυπνα ο Βίντρα. Φεράρι για το Φωτάκι. Αράμπ. Κατέβασε ωραία ο Φωτάκης. Τον Ιγκλέσιας άλλαξε. Πιέζεται από τον Ζιλμπέρτο. Κράτησε ο Αράμπ. Ο Ήλιτς. Για τον Πάρα. Τον Ιγκλέσιας. Σαλπικίδης. Με τον Φεράρι. Ο Ζιλμπέρτο Σίλβα μπαίνει στην περιοχή. Θα προσπαθήσει να τον βρει. Έχει αντιληφθεί την πρόθεσή του. Ο Αράμπ. Πάλι Γκάμπριελ. Δεν είναι σε θέση offside το Ρουκάβινα που αρχίζει το sprint με τον Σαλπικίδης. Έκανε κίνηση, υποδέχτηκε την μπάλα. Τώρα έχει το χώρο να κάνει τη σέντρα, την επιχειρεί. Ο Αράμπ. Μένει ο Παναθηναϊκός με τον Καραντίνη. Πάνω στα τελευταία λεπτά έχει δημιουργηθεί ένα κενό στον άξονα της Λάρισσας και αυτό έχει να κάνει κυρίως με την είσοδο του Σαρμιέντο, ο οποίος θέλει λίγα λεπτά προκειμένου να μπει στο κλίμα του αγώνα. Γιατί τώρα δεν τα έχει καταφέρει. Πανέξυπνα ο Σαλπικίδης βρήκε τον Νίνη. Αυτός προσπάθησε να περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι του Αράμπ. Ο Μαροκινός έσωσε την άμυνα της Λάρισσας. Ο Σπυρόπουλος κέρδισε την κεφαλιά από τον Γιαννακόπουλο. Ο Σαριέγη. Κατεβάζει ο Αράμπ. Γιαννακόπουλος με τον Σπυρόπουλο. Βίτρα για τον Ίνι. Βλέπει την κίνηση του Μάτος. Χαμηλά για τον Κλέιτον. Αυτός στρώνει στο Σαλπικίδη που τσίπησε την μπάλα το 1-2 με τον Κλέιτον.
επιμένει ο Παναθηναϊκός με τον Βραζιλιάνο μέσα στην περιοχή. Του έκλεψαν την μπάλα ο Βλασόπουλος με τον Αράμ. Αριστερά τον Βενετίδη, τα πίσα και άρα το δυτικό. Αμυντικό δίδυμο, Βίντρα. Στο Βουλόπουλος ο Αράμπ ελέγχει, απομακρύνει εκεί με αρκετή όση κινδύνου. Κερδίζει ο Καραγκούνης, για καλό και κακό. Έχει σηκωθεί, αν είδα καλά, και ο Κουκουβάλας που βρίσκεται στον πάγκο μαζί με τους Σερεμέτ, τον Κυριάκο Ήλιτς, Φεράρι Τσίγκα και Κατσιαρό, για τον Μάρκο Σινίδη. Σαλπικίδης. Ξανά για τον Σαλπικίδη. Κόρνερ που θα κερδίσει από τον Ναΐμ Αράμπ, ο Δημήτρης Σαλπικίδης. Ελέγχει ο Αράμπ, Σαρμιέντο, ωραία πατάει Βενετίδης για τον Αράμπ. Grande the crowd where the